Θα πάμε να δούμε τον κύριο Γιώργο Πρωτόπαπα, που είναι μέλος του νέου διοικητικού συμβουλίου της Κιβωτού. Και λέγαμε, κυρίες και κύριοι, με τη Χρύσα. Καλημέρα σας, κύριε Πρωτόπαπα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Αρκετά, όχι αρκετά, οι εξελίξεις τρέχουν σε σχέση με τις έρευνες που γίνονται για την Κιβωτό. Ωστόσο, πίσω από όλο αυτό υπάρχουν τα παιδιά, που τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω όλο αυτό το χρονικό διάστημα, λέγοντας όχι εσείς, εμείς από την επικαιρότητα δημοσιογραφικά ασχολούμαστε με τις έρευνες. Ωστόσο, είναι τα παιδιά αυτά που καλούνται να περάσουν τα πρώτα τους, θα έλεγε κανείς, διαφορετικά Χριστούγεννα. Και θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε για αυτά τα Χριστούγεννα. Πώς θα είναι φέτος για τα παιδιά της Κιβωτού? Καταρχάς, καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μας καλείτε να επικοινωνήσουμε με εσάς αλλά και με όλους τους τηλεθεατές. Κοιτάξτε, αν θέλει κανείς να είναι ειλικρινής, και τα φετινά Χριστούγεννα θα έχουν ένα ιδιαίτερο συμβολισμό για όλα τα παιδιά που βρίσκονται στις δομές της Κιβωτού. Γιατί είναι Χριστούγεννα με πολλά ερωτηματικά, πολλές αμφιβολίες, πολλές ελπίδες. Είναι, νομίζω το όλο θέμα ξεκίνησε μετά τις 20 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ πρόσφατο το χρονικό διάστημα που έχουμε εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές ή κάποιες επεμβάσεις, κυρίως όσον αφορά το προσωπικό. Συγχρόνως δε, επειδή έχουμε προχωρήσει σε αποδεσμεύσεις εργασιακά προσωπικού που ήταν κοντά τους καιρό, για τα παιδιά αυτά προκαλείται μια αναστάτωση. Σίγουρα θέλω να πιστεύω με θετικό πρόσημο, αλλά δεν πάβει όλα να βρίσκονται σε μια ανησυχία, γιατί κανείς δεν ξέρει η επόμενη μέρα για αυτούς, η επόμενη μέρα για αυτά τα παιδιά μετά τα Χριστούγεννα, αν θα συμβολίζει μια νέα χρονιά με ελπίδα ή μια νέα χρονιά από τα ίδια. Δεν το ξέρουν. Πρέπει όλο αυτό να δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου, του σύντομου χρόνου, ώστε να έχουν τα ίδια μια εμπιστοσύνη να προχωρήσουν σε κάποιες αλλαγές ή προσθέσεις προσωπικού. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές, αλλά να γίνουν προσθέσεις κατάλληλου προσωπικού, ψυχολόγου, κοινωνικών λειτουργών που έλειπαν. Πέστε μου. Εσείς βλέπετε και ζείτε με τα παιδιά, τα ζείτε από πρώτο χέρι. Πόσο τα έχει επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, όλα τα παιδιά έχουν μία ανασφάλεια. Όλα τα παιδιά, σας είπα, μας είδαν, αλλά δεν ξέρουν. Ξέρετε, δεν μπορούν στο δικό τους μυαλό να έχουν την οριμότητα να φανταστούν ότι, ξέρεις, ήρθαν αυτοί και θα μείνουν. Αυτό μόνο μέσα από το έργο, την παρουσία και την διαφοροποίηση, την πρόσθεση προσωπικού και την αλλαγή κάποιου τρόπου λειτουργίας θα μπορέσει να τους εμπνεύσει σιγουριά. Δεν γίνονται μαγικά. Θα κάνετε φέτος πράγματα για τα παιδάκια αυτά? Θα γίνουν εκδηλώσεις που γίνονταν παλαιότερα ή ότι γινόταν από τα θετικά για να βιώσουν τα παιδιά αυτή τη ζεστασιά των Χριστουγέννων? Κοιτάξτε, επειδή έχουν αποχωρήσει σε πολλά προγράμματα οι όσοι με αυτόν τον καιρό ήταν επικεφαλής, είναι πολύ δύσκολο να σας πω ότι θα γίνουν οι γιορτές στο ίδιο ίσως ύφος. Καταρχάς δεν ξέρουμε τι γιορτές κάνανε. Ξέρετε, ας πούμε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ ξέρουμε τι γινόταν κάθε χρόνο και μπορούμε να σας πούμε. Αλλά εκεί δεν είχαμε κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες. Έγιναν κάποιες εκδηλώσεις στα γραφεία της Κιβωτού που αφορούν εδώ στο Κολωνό, που αφορούν όμως το πρόγραμμα της ημέρας. Στα υπόλοιπα προγράμματα, για μας, οι γιορτές μέσα σε ένα πλαίσιο κατάνοιξης και ελπίδος θα γίνουν. Αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν θα... Δηλαδή, για αύριο δεν έχουμε κάνει κάτι προγραμματίσει. Δεν είναι ευχάριστο αυτό, η αλήθεια είναι. Όντως δεν είναι. Δεν είναι ευχάριστο, γιατί αποδεικνύεται ότι πίσω, όπως έτσι με την πάσα που σας κάναμε στην εισαγωγή μας, ότι θύματα είναι τα παιδιά όλης αυτής της ιστορίας τελικά. Δυστυχώς. Πάντα και μόνο. Πάντα και μόνο. Δεν είναι κάτι άλλο, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι εμείς που εργαζόμαστε πάνω στο κομμάτι της φροντίδας και της πρόνοιας, πρέπει να έχουμε σαν μοναδικό στόχο το ίδιο το παιδί να μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια, σιγουριά και φροντίδα. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το δικό μας μέλημα είναι πώς σε πολύ γρήγορο
χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έχουν Χριστούγεννα κάθε μέρα, με μια ευρύτερη έννοια εννοώ το κάθε μέρα. Να φανταστούμε ότι οι δωρεές έχουν, ότι έπεσαν κατακόρυφα οι δωρεές που γίνονταν κάθε χρόνο. Αυτό τουλάχιστον φανταζόμαστε. Σε αυτό το κομμάτι, να σας πω την αλήθεια, επειδή ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν το ξέρω. Δεν είναι σε εσάς, δεν ανοίξει σε εσάς το οικονομικό κομμάτι. Εντάξει. Να σας πω κάτι. Ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει. Μπορεί αυτή τη στιγμή να αισθάνεται μια ανασφάλεια, μια φοβία απέναντι σε όλους τους οργανισμούς. Όχι μόνο στην Κιβωτό, απέναντι στα χωριά. Ωστόσο, αυτά τα παιδιά παραμένουν και ζουν εκεί και καλά κάνετε και το λέτε. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε όλοι. Έτσι. Έτσι. Όλοι, και με αυτό ας κλείσουμε. Και για μένα, πριν κλείσετε, θέλω να σας πω ότι το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να χτίσουμε σε αυτά τα παιδιά την ασφάλεια ότι όλοι εσείς, όλοι εμείς, οτιδήποτε έχει προκύψει γίνεται μόνο και αποκλειστικά για το καλό τους. Να είστε καλά, κύριε Πρωτοπαπά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Τις ευχές μας σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά.